εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι από τη μία έχουμε τον Τούρκο πρώτα τραγουδάει, από την άλλη την εφημερίδα Χουριέτ να δείχνει την, αυτό είναι μια εικόνα που πράγματι προσπαθεί να θίσει, έτσι λέει, κοντά στο λαό του. Αυτή η χούλια, Μανώλη, είναι η παλιά χούλια, γιατί μου λέει ένας φίλος, ρε εσύ μου λέει, δεν θυμάσαι έτσι, που πηγαίναμε στο σημείο όργα στην Αγίου Μελετίου και τη βλέπαμε. Και έπεφτε κλάμα, έκλαιγε ο λαός. Κοινή μας γνωστή, με τον Ιμπραήμ Τατλίσες, στο Μαβίμα έχει γραφτεί για τα μάτια της. Το Μαβίμα έχει γραφτεί για τα μάτια της. Η Ορνέλα Μούτι της Τουρκίας είναι από κάτω. Βέβαια, η Ορνέλα Μούτι, οι νέοι δεν την ξέρουν. Τώρα ναι, πάμε ναι, πιο, ναι, πιο πίσω. Και η Ορνέλα Μούτι στην ηλικία της Χούλιας. Στην μικρή. Πάμε 58. Η Χούλια, αλλά πάμε για την τρίτη δόση. Εκεί ναι, πάμε ναι, στην τρίτη δόση. Όποιος έβλεπε όμως, Χούλια έπρεπε να έχει κάνει τρίτη δόση ήδη. Να το ξέρει αυτό. Οπωσδήποτε. 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 Αλλά... δηλαδή, έχουμε και αυτή την Τουρκία και σας αυτή την εικόνα. Έχει δηλώσει όμως η Χούλια με την τρίτη δόση από τη Βουλή. Κοίταξε τώρα, Μαρία, θα αυτά τα σχολιάκια ωραία έτσι είναι, αλλά βλέπω ότι τη Χούλια κοιτάζεται στα 58 έχει δει πολλές γυναίκες έτσι. Να σου πω, Μαρία, συγγνώμη, εγώ και ο Δημήτρης και ο Νίκος θα κοιτάζαμε αλλού, θα υπήρχε πρόβλημα. Συγγνώμη, δηλαδή τη Χούλια θα κοιτάξει. Πού θα κοιτάξει. Δεν λέω να κάνετε κάτι σχολιάκια για την τρίτη δόση. Γι' αυτό το λέω εγώ. Όχι, δεν είπαμε τίποτα. Τρίτη δόση πλησιάζει και τέταρτη δόση, όπως είπε και ο Άρης, και τέταρτη, αν χρειαστεί θα την κάνουμε. Λοιπόν, άλλο πρώτο. Τέταρτη και πέμπτη. Και ο Άρης τα ίδια λέει με σένα. Λέω πλησιάζει και η δική μας ώρα. Ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν.